Καλημέρα. Για άλλο θέμα ήρθαμε εδώ στην Καλλιθέα. Η κυρία δίπλα μου είναι η κυρία Μανουσό Γιωργάκη Στέλλα, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, καθώς όλη η χώρα και όλος ο κόσμος ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Όσον αφορά τα σχολεία, το τελευταίο μεγάλη εξέλιξη είναι ότι έχουν κλείσει τα πάντα, ας πούμε, κάθε εκπαιδευτική δομή. Εδώ, όπως ήρθαμε λοιπόν, στο χώρο εδώ, βρήκα ένα σούπερ μάρκετ τυχαία, δηλαδή δεν το ψάχναμε και ιδιαίτερα για να δείξουμε, ας πούμε, το maximum της κατάστασης. Και βλέπουμε ότι είναι ανοιχτό πρώτον από τις 6 να κάνει τροφοδοσία, φυσιολογικό. Και κάποια ράφια τα οποία βλέπω σε κάποια είδη, δηλαδή μπισκότα, κάποια είδη φρυγανιές, βλέπω ότι είναι άδεια. Δεν είμαστε Ιταλία φυσικά, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε Ιταλία προφανώς. Δεν ξέρω, τα παιδιά. Δεν είμαστε σε καραντίνα. Προφανώς τα παιδιά. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, όχι βέβαια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με άδεια ράφια και εντελώς άδεια σούπερ μάρκετ. Επίσης δεν υπάρχει τα σούπερ μάρκετ. Δεν θα κλείσουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς... Μην φανταστούμε ότι θα βγει η κυβέρνηση και θα πει κλείνουν τα μπακάλικα τα σούπερ μάρκετ. Όσοι έχετε όσπρια θα φάτε, όσοι δεν έχετε ή μπισκότα δεν θα φάτε. Μην τρελαθούμε. Ήρεμα. Έχουμε 90 κρούσματα στη χώρα. Ήρεμα. Ήρεμα για να τη βγάλουμε καθαρή. Αλλιώς θα μπουρλαθούμε δηλαδή. Πήγαμε και πήραμε τα μπισκότα. Φάνη. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και τα παιδιά. Και τα παιδιά μόλις ακούσαν ότι είπα στους γονείς τους, μπαμπά, πάρε μου μπισκότα, ναι. Να έχουμε να τρώμε χαρναστεϊσμού, το λέω έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και προφανώς θα ενισχυθεί τώρα με προϊόντα του σούπερ μάρκετ από τα ξημερώματα. Στην Ιταλία ειδικά νομίζω ότι ανοιχτερεύουν κιόλας εκεί τα σούπερ μάρκετ. Αυτές τις μέρες στην Ελλάδα έχουμε την καραντίνα ολόκληρη χώρα. Για να πάμε λίγο στην εκπαίδευση τώρα να δούμε τι γίνεται, να μιλήσουμε λοιπόν, με την κυρία Μανουσό τώρα. Η ΟΛΜΕ συνεδριάζει την Πέμπτη να δει να κάνει τις νέες προτάσεις για το τι θα γίνει στην εκπαίδευση μετά από αυτή την πρωτοφανή, θα έλεγα, εξέλιξη, έτσι. Θα μας πει η κυρία Μανουσό Γεωργάκη πιο πολύ και τις προσωπικές της απόψεις, είναι οικονομολόγος κιόλας. Μπορεί να την έχουμε σε πολλές πτυχές. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε με τα σχολεία, τα φροντιστήρια, έχουμε αυτά. Θέλετε να μου πείτε και για τα ιδιαίτερα, τι θα γίνει. Για τα ιδιαίτερα, προφανώς η Ομοσπονδία μας δεν μπορεί να έχει άποψη. Όπως δεν είχε όμως και για τα σχολεία και για τα φροντιστήρια, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, δεν είμαστε γιατροί. Εμπιστευόμαστε τις επιστημονικές επιτροπές που έχουν συσταθεί για τους λόγους αυτούς και προφανώς ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες τους, όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι πολίτες για να εξασφαλίσουμε τη μη εξάπλωση, την παραπέρα εξάπλωση του ιού. Mm. Τα ιδιαίτερα, όπως και οι προπονήσεις των παιδιών και όλες οι άλλες δραστηριότητες, προφανώς πλέον είναι περισσότερο ατομική ευθύνη, είναι ευθύνη της οικογένειας, των γονιών. Πρέπει να καταλάβουν και οι μαθητές μας, αλλά και οι γονείς, ότι όσο λιγότερο κυκλοφορούμε και όσο συνεχίζουμε να παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα, να πλένουμε τα χέρια μας κτλ., τόσο καλύτερο είναι για όλους μας. Κυρία Μανουσό Γεωργάκη, η κάλυψη των μαθημάτων και της ύλης, δεν ξέρω αν από την εμπειρία σας, πώς μπορεί να γίνει όταν πλέον τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Γιατί ακούμε διάφορα σενάρια, γι' αυτό το ρωτάμε και είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα. Ακούμε το σενάριο να μειωθούν οι διακοπές του Πάσχα. Δύο, να μειωθεί η ύλη. Να μειωθούν οι ώρες και να είναι πιο πολλά τα μαθήματα την ημέρα, δηλαδή να γίνει το 45 λεπτό, 35 λεπτό, προκειμένου να μπει στην ύλη καθημερινώς ένα επιπλέον μάθημα για να καλυφθεί το κενό. Κοιτάξτε, σε παλιότερες περιπτώσεις που έκλειναν σχολεία, όμως μιλάμε για μία ή δύο-τρεις μέρες, ας πούμε, επειδή μπορεί να χιόνιζε σε μία περιοχή. Τα μέτρα που συνήθως λαμβάνονται ήταν να περικοπούν οι περίπατοι που είχαν απομείνει, να μην γίνουν ίσως κάποιες γιορτές, να μην γίνουν αργίες, ενώ να γίνουν μία-δύο ώρες γιορτή και μετά να γίνει μάθημα κτλ. Τώρα που μιλάμε για περισσότερες μέρες. Προφανώς πριν τοποθετηθούμε πρέπει να δούμε καταρχάς πόσες θα είναι τελικά αυτές οι μέρες, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι κάποια σχολεία ήταν ήδη κλειστά σε κάποιες περιοχές. Τώρα μιλάμε για δύο εβδομάδες σε πανελλαδικό επίπεδο. Κάποια άλλα μπορεί να μείνουν και ένα μήνα, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Η επιστήμονες λένε ότι θα ακολουθούν σε τρεις εβδομάδες. Κυρία Μανουσό Γεωργάκη, την κυρία Κεραμέως που έλεγε ότι εξετάζουμε στη συνέντευξή της στη δημόσια τηλεόραση, ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο νέας παράτασης και πέραν των 14 ημερών. Για να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Και κακά τα ψέματα, οδεύουμε μετά προς το Πάσχα. 25 Μαρτίου και μετά πάμε προς το Πάσχα.
Ακριβώς. Οπότε προφανώς σε αυτή τη φάση το να πούμε ακριβώς ποια θα είναι τα μέτρα για να καλυφθεί η ύλη και γενικά το σχολικό έτος είναι λίγο πρόημο. Προσωπική μου γνώμη φυσικά, γιατί ξαναλέω ότι η ΟΛΜΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη, είναι ότι εφόσον μιλάμε για πολλές μέρες που θα κλείσουν τα σχολεία, η μόνη λύση προφανώς μπορεί να είναι η μείωση της ύλης. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει έγκαιρα να ενημερώσει τους γονείς και τους μαθητές, για να μην υπάρξει πανικός και σε αυτό το επίπεδο, στο τι θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί όταν τους ζητάμε να μείνουν στο σπίτι, να μην πάνε σε φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ., πρέπει λίγο να τους έχουμε εξασφαλίσει και μια ψυχραιμία στο σχολικό επίπεδο, ότι όλα είναι υπό έλεγχο, ότι θα καλυφθεί η ύλη, ότι θα μειωθεί η ύλη εάν χρειαστεί να μειωθεί κτλ. Επειδή είστε εκπαιδευτικός, εσείς τι προτείνετε στους γονείς και στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων να κάνουν. Κυρίως που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Για τις πανελλαδικές. Να κάνουν επαναλήψεις, να προχωρήσουν από μόνοι τους στην ύλη, να διαβάζουν κάποια μαθήματα, να προσπαθούν οι γονείς μαζί με τα παιδιά να πηγαίνουν λίγο παρακάτω. Δηλαδή, ως εκπαιδευτικός, τι προτείνετε στους γονείς που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Κοιτάξτε τώρα, μπορεί μαθητές... ο εκπαιδευτικός από το σπίτι του να μιλάει μέσω Skype με τους γονείς. Τι να πούμε, όλα είναι χαρτογράφητα. Εδώ είναι, ζούμε πρώτη φορά. Μα γι' αυτό τα ψάχνουμε. Ο εκπαιδευτικός που έχει 30 μαθητές μέσα σε ένα τμήμα να κάνει τηλεδιάσκεψη ακόμα. Δεν γίνεται, ούτε σε μεγάλες τάξεις μέσω Skype. Όχι, ο γονιός τι να κάνει, έχει σημασία. Ο γονιός πώς να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Κυρίως και τους μαθητές του δημοτικού, αν θέλετε. Όπως όλοι μας. Στους μαθητές του δημοτικού τα πράγματα αλλάζουν σίγουρα, γιατί καταρχάς προφανώς δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά μόνα τους και εκείνοι δημιουργείται ένα κοινωνικό πρόβλημα του τι θα κάνουν τα παιδιά 7, 8 και 9 χρονών που, όταν οι γονείς τους δουλεύουν. Άκουσα νομίζω το πρωί ότι κάποια μέρημνα έχει ληφθεί, αλλά δεν πρόλαβα να ακούσω ακριβώς, για ειδικές άδειες στους γονείς. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Τώρα για τα παιδιά των μεγαλύτερων ηλικιών και ειδικά τους μαθητές που θα δώσουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, ψυχραιμία, ας κάνουν τις επαναλήψεις τους, το να πάνε προφανώς μόνοι τους και να προχωρήσουν στα μαθηματικά χωρίς να τους έχει εξηγήσει κανείς το επόμενο μάθημα, μάλλον δεν είναι δυνατόν. Ας κάνουν τις επαναλήψεις τους και το Υπουργείο, ξαναλέω, έγκαιρα να ενημερώσει για το τι μελιγενέστε και πώς θα καλυφθεί η ύλη, αν θα μειωθεί η ύλη όπως πρέπει, ώστε τα παιδιά να ηρεμήσουν και ψύχραιμα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κυρία Μανωσογιωργάκη, κατά τη γνώμη σας, καλώς έκλεισαν τα σχολεία. Ξαναλέω ότι ούτε εγώ ούτε κανένα από τα μέλη του ΔΟΣΟΥ της ΟΛΜΕ δεν είμαστε λοιμοξιολόγοι. Δεν σας ζητώ λοιμοξιολογική εκτίμηση. Ζητώ την εκτίμησή σας ως εκπαιδευτικού, ως μιας... Κοιτάξτε, από τη στιγμή που γενικά ουσιαστικά έχει δοθεί η οδηγία να μην γίνονται μεγάλες συναθρήσεις, σε κάθε σχολείο, στο μικρότερο σχολείο υπάρχουν 100 άτομα, στο μεγαλύτερο υπάρχουν 300 και 400. Προφανώς οι αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές έκριναν ότι υπήρχε κίνδυνος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Γιατί μου είπε ότι το παιδί Άκη, για πείτε μου και αυτό που μου λέγατε πριν συνδεθούμε, το παιδί γιατί υπάρχει κίνδυνος, δεν είναι αν θα κολλήσει ένα παιδί με το άλλο, είναι το παιδί μετά θα πάει. Το παιδί θα γυρίσει. Είναι ίσως το πιο δραστήριο άτομο της κοινωνίας μας. Θα πάει στο σχολείο, μετά μπορεί να έχει φροντιστήριο, μετά μπορεί να έχει προπόνηση, έρχεται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ναι, προφανώς. Σε μία μέρα. Ότι συνυπολόγισαν και αυτό. Μπορεί να κολλήσει δεκάδες άτομα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Φάιντ.